Οκ, okay, λοιπόν, καλώ ήρθε σε ένα ακόμη βίντεο. Αν είσαι νέο σε αυτό το κανάλι, είμαι ο Μιχάλη και εδώ πέρα μπορεί να μαθαίνει τα πάντα σχετικά με θέματα φλερτ, προσωπική εξέλιξη αλλά και σχέσεων. Και σήμερα έχω έναν καλεσμένο στο κανάλι, τον οποίο αν είσαι παλιό, τον έχει δει σε άλλα βίντεο. Είναι ο Μπλίζ. Καλώ ήρθε, Μπλίζ. Καλώ ήρθε, βρήκα πάλι. Αν είσαι καινούριο θα το μάθει τώρα για πρώτη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει να κάνει τόσο με το φλερτ αλλά και τη, και τη, σχέση σου, αλλά και τη γενικότερη κοινωνική σου συμπεριφορά. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα θα καταλάβει κάποια μοτίβα τα οποία θα σε βοηθήσουν να αναλύει διάφορε κοινωνικέ καταστάσει και να δημιουργεί και ευνοϊκέ κοινωνικέ καταστάσει και θα καταλάβει λίγο πώ το εννοώ. Και το θέμα αυτό λοιπόν είναι η προεπιλογή. Μπορεί να το έχει ακούσει και ω preselection στα αγγλικά. Τι σημαίνει λοιπόν προεπιλογή, τι σημαίνει preselection. Όταν βλέπει κάποιο, ένα άνθρωπο, μια κατάσταση την οποία την αποδέχονται και άλλοι ή συμμετέχουν και άλλοι σε αυτή, αυτό αυτόματα κάνει αυτή την κατάσταση να έχει πιο πολλή αξία στα μάτια του. Ή αν δεν πρόκειται για μια κατάσταση, μπορεί να πρόκειται για ένα πρόσωπο. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά το φλερτ, σκέψω ότι είναι αυτό το κλασικό ρε παιδί μου. Όταν έχει γκόμενα, ε, δεν σου την πέφτουν άλλε γυναίκε, δεν σου την πέφτουν περισσότερα από το, όταν ήσουν ένα single. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό, Γιατί ουσιαστικά επικοινωνεί τι υπόλοιπε γυναίκε ότι έχει προεπιλογή ότι μια άλλη γυναίκα σε θέλει. Άρα, τι, τι λε ουσιαστικά στο υποσυνείδητο των υπόλοιπων γυναικών, τι λε στο αρχαίο αγωνάρισμα του, ότι όπα, αν αυτό ο άντρα έχει κάποια γυναίκα στη ζωή του ή ιδανικά αν έχει πολλέ γυναίκε στη ζωή του, αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο τον επέλεξαν οι άλλε γυναίκε. Αξίζει. Άρα, μάλλον πρέπει να τον θέλω κι εγώ ή με το να τον θέλω ή με το να τον έχω με κάποιο τρόπο στη ζωή μου ή με το να κάνω κάτι μαζί του, θα κερδίσω. Είχε ποτέ κάποια τέτοια. Θα πάμε βέβαια και στο Insta και στο Club και, ό, και, όλα αυτά, αλλά έχεις ποτέ κάποια τέτοια περίπτωση που να ξέρουν εγκόμενες που σε γουστάρουν ότι είσαι σε σχέση και να σου την πέφτουν περισσότερο την ώρα που είσαι σε σχέση. Κοίτα, όταν ήμουν τσόουντ, τώρα δηλαδή, <laughs> <ακόμα laughs> δηλαδή, όταν ήμουν full τσόουντ, ας πούμε, που δεν ασχολιόμουν καθόλου με το game και τα λοιπά, είχα μια σχέση κατά λάθο. δεν ξέρω καν πώς έγινε, αλήθεια, πώς γίνεται με τους περισσότερους, κατά λάθο. έτσι, από κοινή παρέα κλπ δεν είναι ότι ξέραν άλλε γυναίκε τι έχω σχέση. Πιο πριν δεν είχα τίποτα έτσι. Δεν είχα ξανακάνει σχέση ποτέ στη ζωή μου. ένα είχα κάνει δύο κοπέλε, ξέρω εγώ έτσι. Λίγο. Mm. Λοιπόν. <laughs> και ενώ. Δεν το έλεγα ότι έχω σχέση οτιδήποτε. Έβλεπα γυναίκε γενικότερα να μου μιλάνε περισσότερο. Mm. Να με κοιτάνε περισσότερο να είναι σε κοινή παρέα και να κάνουν αυτέ την initiate συζήτηση εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτέ να μου μιλάνε, είτε γράφει, γράφει. γράφει. <σίλω> λοιπόν, ε, να, να αρχίζουν αυτέ τι συζήτησει και να την αναπτύσσουν κλπ. Και, 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 λέω. Περίεργο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί τώρα θυμηθήκατε γαμό που έχω κοπέλα και τώρα δεν μπορώ και τέτοια. <σίλω> γιατί γίνεται αυτό. <σίλω> Τέλο πάντων, μετά από μερικά χρόνια κατάλαβα ότι το θέμα δεν είναι μόνο να ξέρουν αν έχει σχέση ή όχι, mm. ή τι κάνει λοιπά. Το θέμα είναι το τι κάνει εσύ, το τι επικοινωνεί εσύ προ τα έξω. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι αν πα σε μία. Πά... δηλαδή, επειδή ξέρω τον κόσμο που σκέφτεται πλέον, ε, ακούνε σε έναν τρόπο και λένε Α, ωραία, ο τώρα λέω κοπέλα. <laughs> όχι, μην το κάνει. Μιλά, έχω κοπέλα ή μην βάζει φωτογραφίε <laughs> με την κοπέλα σου στα social media. Όχι. Ναι. Ξέρω ότι αυτό θα σκεφτούν. Ότι άρα πρέπει να το ξέρουν. Mm. Το θέμα δεν είναι τι ξέρει ο άλλο. Το θέμα είναι το τι επικοινωνεί εσύ. Το να έχει σχέση σε βοηθάει να το επικοινωνήσει πιο εύκολα, νούμερο ένα. Και δεύτερον, χωρί να το προσπαθεί. Γιατί δεν προσπαθεί να το επικοινωνήσει ότι έχει σχέση. Απλά σου βγαίνει αυτή η συμπεριφορά. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί το μυαλό σου, καλό ή κακό, το πουλί τι έκανε πω πήγε από κάτω πάνω. What the fuck. Όντω. Ναι. <laughs> Καλά. Λοιπόν, απίστευτο. <laughs> λοιπόν. Εκτός του ότι το έχεις στο μυαλό σου έτσι ότι έχω σχέση αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, αν αυτή που είναι εδώ πέρα δεν, δεν τη αρέσω. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Έχω τη σχέση μου. Δηλαδή, δεν ψάχνει κάτι. Άρα, κάτι το οποίο είσαι συνέχεια, δηλαδή needy, γιατί σίγουρα είσαι όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι ήμασταν και, και όλοι θα ήμασταν. Να το ελέγξω λιγότερο. Τέλο πάντων, αλλά είσαι needy, από εκεί που είσαι needy, δεν είσαι γιατί λες έχω τη σχέση μου. Οπότε. Το επικοινωνεί ότι έχει σχέση. Δεν χρειάζεται να το πει με λόγια, αλλά το λε με τι πράξει που κάνει, οι οποίε δεν είναι needy, είσαι πιο free, είσαι πιο ελεύθερο. Δηλαδή δεν προσπαθεί για πολλά πράγματα, δεν υπερπροσπαθεί. Οπότε φαίνε αλφα. Φ αλφα δεν είναι αυτό ο οποίο πάει και λέει Είμαι αλφα, αλφα είναι αυτό ο οποίο τον καταλαβαίνει από τη συμπεριφορά. Το ο ίδιο αλφα, πράγμα γίνεται και με αυτό. Δώσε μου το χέρι σου. Είμαι ο, αλφα! Εγώ, εγώ είμαι. Το επικοινωνεί με τι πράξει σου ότι είσαι αλφα. Ακριβώ το ίδιο επικοινωνεί. Και έχει pre-selection. Δηλαδή, ναι, και εννοείται ότι. Μ, βασικά γιατί δεν το κράταξα. Γιατί ήθελα και... να σε πάρει για να μιλήσει. Ήταν δεν αφορμόζει, δεν θα πάρω. Συγγνώμη. Σαν τον Αργιλέ, πέρσι. Ε... Εννοείται ότι αν σε δουν με δυο γυναίκε έξω, προφανώ έχει pre-selection γιατί σε βλέπουν. Αλλά το θέμα είναι πώ το κάνει όταν δεν σε βλέπουν και γιατί συμβαίνει αυτό. Επίση, επειδή πει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, δεν έχει μόνο να κάνει ρε, φίλε, με το αν σε βλέπουν με γυναίκε έξω. Το θέμα είναι και πώ νιώθει, όπω έλεγε ο Μπλίζα, αλλά και πώ φέρεσαι όταν είσαι με άλλε γυναίκε ή όταν είσαι με την κοπέλα σου ή ακόμα και αν δεν είσαι με την κοπέλα σου και έχει αυθονία με τι γυναίκε. Αυτό το νιώθουν οι υπόλοιπε γυναίκε στην ενέργειά σου, στο πώ επικοινωνεί, ότι είσαι πολύ άνετο. Ένα άντρα ο οποίο έχει πολλέ γυναίκε στη ζωή του και έχει προεπιλογή. Είναι φουλ άνετο με τι υπόλοιπε γυναίκε. Είναι. Τι να σου πω. Όπω μπορεί να είσαι με του φίλου Με του φίλου είσαι άνετο. Ναι, πιθανότητα είσαι πολύ άνετο. Έτσι λοιπόν, όταν έχει αυθονία και πολλέ επιλογέ και προεπιλογή, θα είσαι με όλε τι γυναίκε. Και θέλω να, λίγο να βάλουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στη συζήτηση. Σκέψτε λοιπόν τώρα ένα τύπο, ο οποίο σκάει μέσα σε ένα κλαμπ με τρει γκόμενε. Οι υπόλοιποι που θα τον δουν αυτόν, είτε είναι άνδρε είτε γυναίκε, τι θα σκεφτούν ότι. Πορε φίλε αυτό ότι πα γιατί σκάει με τρει γκόμενε, ποιο είναι, ή ειδικά οι γυναίκε του κλαμπ θα δουν αυτόν τον τύπο και θα Σκεφτούν, οπα, γιατί είναι με τρει γκόμενε και με τρει μουνάρε γκόμενε κιόλα. Κάποιο πρέπει να είναι αυτό. Κά κάτι πρέπει να παίζει με αυτόν. Πρέπει να αξίζει ω άντρα. Σκέψω όμω λίγο το εξή. Σκέψω πάλι δύο πιο συγκεκριμένα υποπαράδειγματα. Αυτό ο τύπο που σκάει με τρει γκόμενε, να είναι με αυτέ τι γκόμενε επειδή είναι βίζε α πούμε και τι έχει πληρώσει και αυτό ο τύπο δεν έχει πραγματική αυθονία με τι γυναίκε και δεν έχει και την ανάλογη προσωπικότητα, δεν έχει τι ανάλογε κοινωνικέ δεξιότητε δεν θα επικοινωνεί με τη συμπεριφορά του ότι αυτέ οι γυναίκε είναι πληρωμένε. Σίγουρα θα το επικοινωνεί. Και σίγουρα. Δεν το καταλαβαίνει ω άντρα, αλλά οι γυναίκε το καταλαβαίνουν. Οι γυναίκες το καταλαβαίνουν. Ά, και, και εσύ ω άντρα, αν είσαι σχετικά έμπειρο και έχει μια αντίληψη γύρω από το game και τι κοινωνικέ δυναμικέ, θα το καταλαβαίνει. Προσωπικά το καταλαβαίνω αυτό. Μπορώ να το καταλάβω. Ενώ ρε φίλε, αν είναι ένα τύπο ο οποίο σκάει στο κλαμπ με τρει γκόμενε και τον γουστάρουν και οι τρει. Και έχει κάνει κάτι και με τι τρει. Ή αν δεν έχει κάνει τον γουστάρουν και θέλουν να κάνουν κάτι μαζί του. Ή ιδανικά έχουν κάνει ομαδικό σεξ όλοι μαζί και τον γουστάρουν full, full και είναι εδώ, είναι θεό στα μάτια του. Θα επικοινωνεί κάτι τελείω διαφορετικό. Επομένω λοιπόν, επειδή μου το ρωτούσε και ένα μαθή αυτό, μου λέει ρε Σιμιχάλη, να ε, πληρώσω κοπέλε μοντέλα για να βγάλουμε φωτογραφίε ε, μαζί στο Instagram. Και του λέω ρε μπρο, μπορεί να το κάνει, θα επικοινωνήσει προεπιλογή, αλλά δεν θα είναι αυθεντική προεπιλογή δεν θα είναι το ίδιο με το να βγάλει φωτογραφίε με κοπέλε οι οποίε όντω σε γουστάρουν είτε κοινωνικά είτε ερωτικά. Και ιδανικά να σε γουστάρουν ερωτικά. Και θα φανεί λίγο ψεύτικο. Και αυτό θα φαίνεται κιόλα και στο πρόσωπο των γυναικών. Θα φαίνεται ακόμα και στι εκφράσει που έχουν όταν ποζάρουν. Γιατί, αν ξέρω, μια κοπέλα έτσι παίρνει αγκαλιά την ώρα που ποζάρεται, δεν θα το κάνει με πραγματικό ενδιαφέρον και πραγματική κάβλα. Θα το κάνει απλά για να το κάνει, θα είναι το στήσιμο τη φωτογραφία. Και αυτό σε ένα έμπειρο μάτι φαίνεται, να ξέρει. Ε, έχει να κάνει όμω να μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Αν μπορεί να τα συνδυάσει, είναι το τέλειο. Δηλαδή, α πούμε, εγώ για παράδειγμα στο Instagram το δικό μου, αν με ακολουθεί. Το έχει δει λογικά. Αν με ακολουθεί, κάτω τώρα ακολούθω και εμένα και τον Μιχάλη, εννοείται. Ε, γιατί εκεί μπορεί να έρθει σε πιο προσωπική επαφή μαζί μα και να βλέπει τι κάνουμε καθημερινά και όχι να βλέπει ένα βίντεο την εβδομάδα. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Instagram και μπορεί να αντιγράψει και όλα τα πράγματα που κάνουμε. Στο Instagram, α πούμε, Έχω φωτογραφίε με κοπέλε οι οποίε είναι φίλε, είτε είχαμε κάποια ερωτική σχέση ή οτιδήποτε και φαίνεται, ξέρει, είμαστε. γελάμε, είναι τέτοιο. Αυθόρμητε φωτογραφίε, είτε επίτηδε, είτε έτσι έγινε. Αυθόρμητα είχα κάποιον ο οποίο έβγαζε φωτογραφίε, είχα ένα κάμερα μάνε εκεί κτλ. Υπάρχει και αυτό. Αλλά απ' την άλλη, έχω προφανώ έχω πληρώσει μοντέλα για να μου διαφημίσουν τα προϊόντα που έχω. Το οποίο είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Ναι. Το οποίο αν δει αυτέ τι φωτογραφίε και αυτά τα story, φαίνεται η διαφορά. Δηλαδή ναι. φαίνεται ότι οι άλλε φωτογραφίε με τα μοντέλα είναι επαγγελματικέ και ότι τα μοντέλα είναι εκεί πέρα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ότι δεν περνάνε τόσο καλά. Δηλαδή, δεν περνάνε μάλλον το ίδιο καλά με τι άλλε κοπέλε που είναι έξω στο κλαμπ και παρτάρουν και ε, ξέρω εγώ τον παίρνουν αγκαλιά οτιδήποτε. Φαίνεται αυτή η διαφορά και πρέπει να μπορεί να την καταλάβει και φυσικά να τη χρησιμοποιήσει και εσύ πέρσου. Έτσι. Ναι, εννοείται. Έτσι, θα πούμε, σε λίγο κάποια πράγματα σε αυτό. Το Instagram είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το pre-selection μπορεί να έχει γιατί όταν μπορεί να είσαι show τελείω. Ωραία. Μπορεί να είσαι show τελείω. Αλλά από το Instagram δεν μπορεί να το καταλάβει υπερβολικά εύκολα, αλλά θα το καταλάβει αν θέλει. Αλλά όχι τόσο εύκολα με το να είσαι έξω. Αν είσαι έξω, θα το καταλάβει απευθεία. Από το Instagram όχι το ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο βλέπει τόσου κάμερ εκεί έξω. Γιατί είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Βλέπει, α πούμε, άτομα τα οποία. Βλέπει εμά. Και λε ότι εκεί, μήπω αυτά που λένε βλακεί, μήπω δεν δουλεύουν, μήπω κάνουν. Το καταλαβαίνω πλήρω. Ότι μπορεί να μην μα έτσι ώστε να μπει κάποιο πρόγραμμά μα ή οτιδήποτε. Γιατί, γιατί υπάρχουν τόσα άτομα έξω οι οποίοι σου λένε 30 ευρώ ένα πρόγραμμα, 50 ευρώ και θα σε κάνω γνώρι στο κοινάδι και τα άλλο και λες, τελικά τι κατά παίζει εδώ πέρα, ποιο μπορώ να εμπιστευτώ. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπεις και τη συμπεριφορά μας έπειτα, βλέπεις ότι Α πούμε, ο Μιχάλης ανεβάζει περιεχόμενο κάθε εβδομάδα. Εγώ ανεβάζω περιεχόμενο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα οποία λέμε αρχίζουν και δουλεύουν σε περισσότερο κόσμο. Ανεβάζουμε τεστιμόνια άλλων πελατών κλπ. Και, και, και σιγά σιγά αποκτά την εμπιστοσύνη και λε: Ναι, αυτό που βλέπουν είναι legit. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τι γυναίκε. Αν δει, α πούμε, αν δει μια γυναίκα μπει στο προφίλ σου και δει δύο φωτογραφίε με γκόμενες, θα πει Α, ναι, οκ, okay, έχει προσελέξει. Και να μην καταλάβει μόνο είναι πληρωμένα μοντέλα, μιλάμε τώρα έτσι. Αλλά αν σε ακολουθεί για δύο μήνε, α πούμε, και δεν δει καμία άλλη φωτογραφία με γκόμενες, δεν δει κανένα άλλο story, τα story είναι. Ό,τι να είναι. Δεν έχει lifestyle γενικότερα. Καψουροτράγουδα. Δεν δει lifestyle. Ναι, καψουροτράγουδα. Σήμερα με την παρέα. Θα πιούμε χόρτο σήμερα και θα χάσουμε μόνοι μα εδώ. Ε, τώρα είναι καφεδάκι. Με το φίλο μου, το loser, ο οποίο δουλεύει ε, σε μια δουλειά που, που δεν μισή, του αρέσει. Ξέρω ναι, και ε, κάθε όλη μέρα και παραπονιέται. Εδώ είμαστε. <laughs> Κρασάκι. Άμα δει αυτό το πράγμα, προφανώ θα καταλάβει ότι είσαι σκάμερ. Όσον <laughs> <laughs> αφορά τι γυναίκε. Έτσι κι εσύ, αν βλέπει εμά να βάζουμε για δύο μήνε περιεχόμενο και μετά από το δεύτερο μήνα, ε, εντάξει. Ναι, δεν πάει καλά. Ας. Αν βάζει μια φροντίδα. Σημαίνει Τόσο... ότι δεν είμαστε αυτά τα άτομο. Ναι, είμαστε scammers. Δηλαδή, πάντα, αν θε να καταλάβει αν κάποιο είναι αυθεντικό, και αυτό τώρα ισχύει και για εμά και γενικότερα για οποιονδήποτε coach, αλλά και γενικότερα για όλου του ανθρώπου. Τι σου είπα στην αρχή του βίντεο, ότι όλα αυτά ισχύουν για όλα τα μοτίβα κοινωνικών συναναστροφών. Τι θα πρέπει να παρατηρεί, να παρατηρήσει αν έχει συνοχή, αν έχει συνέπειε αυτό που κάνει είναι το καλύτερο πράγμα. Έτσι λοιπόν και οι γυναίκε βλέπουν αν είσαι ένα τύπο ο οποίο έχει, συνεχ... με... έχει, συνεχόμενα στη ζωή του γυναίκε ή όχι. Και σκέψου λίγο και το άλλο. Ότι όταν έχει γυναίκε στη ζωή σου, πέρα από τη, από τη συμπεριφορά σου που επικοινωνεί στι υπόλοιπε γυναίκε ότι όντω συμβαίνει αυτό, είναι πώ το εξηγήσω, ρε φίλε. Σαν να, σαν να μυρίζουν οι υπόλοιπε γυναίκε τη γυναική ενέργεια που, που κουβαλά. Δηλαδή, το να συναναστρέφεσαι με γυναίκε πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κουβαλάς αυτή τη γυναικεία ενέργεια που την εκπέμπει και στι άλλε γυναίκε. Που προφανώ σε συνδυασμό με την αντρική σου ενέργεια, έχοντα αναπτύξει την αντρική σου ενέργεια, πετυχαίνει κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά καταμάχητο στα μάτια των γυναικών. Και τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα τα social media, τι μπορεί να κάνει για να επικοινωνήσει προ επιλογή, να βγάζει story και φωτογραφίε ή ειδικά story που είναι πιο απλά και δεν χρειάζεται να προσπαθεί πάρα πολύ με άλλε γυναίκε. Δηλαδή, εμεί τι κάνουμε όταν βγαίνουμε πούμε, στο club θα είμαστε μια κοπέλα, ξέρω εγώ την προσεγγίζουμε, μιλάμε, περνάμε καλά ε, σε κάποια φάση θα, βγ... θα βγάλουμε ένα story. Πώ βγάζουμε story, μπορεί να κάνουμε ας πούμε έτσι την ώρα που χορεύουμε και μαλακιζόμαστε να κάνουμε κάποια αστεία γκριμάτσα και να τη βγάλουμε story και να γυρίσουμε με την κάμερα και στην κοπέλα. Ή μπορεί απλά να βγάζουμε ένα story έτσι στο μαγαζί και να είναι η κοπέλα δίπλα μα και απλά να γυρίσουμε την κάμερα σε εμά και να τη γυρίσουμε στην κοπέλα. Αυτό είναι πολύ απλό τρόπο να βγάλει story και δεν είναι ούτε try hard, ούτε force, ούτε τίποτα γιατί οι πιο πολλέ κοπέλε τι κάνουν όταν βγαίνουν έξω, βγάζουν story, το έχουν συνηθίσει. Άρα με το που βγάλει και σε story. Προστατικά είναι σαν να είσαι στο, να είσαι στο ίδιο μήκο κύματο, ταυτίζονται με σένα. Κάποιον άλλο τρόπο για να που βγάζει το που έχει να πει εδώ πέρα στα παιδιά. Εντάξει, κοιτά. Αυτό τώρα είναι λίγο πιο advanced, γιατί ο άλλο σου λέει τώρα, αν είναι κάποιο αρχάριο. Πώ θα το κάνω τώρα να γυρίσει να ναι. την κάμερα Φέληξτε, θα είναι, Πρέπει να το, το, κάνεις, το, το καταλαβαίνουμε. Ναι, πρέπει να ναι. το κάνει όμω και το φεϊλάρει. Είναι baby steps όμω. Ναι. Μπορεί να μην πει, ξέρω εγώ. Να, να κάνει αυτό που είπε ο Μιχάλη, να βγάλει βίντεο. Μπορεί να πει, αλλά να ένα boomerang με μια αστεία γκριμάτσα. Ακόμα και αυτό. Και επειδή ξέρω, αυτό που είπε είναι πολύ σωστό, ναι. ξέρω ότι τώρα όποιο μα ακούει, του φαίνεται αφύσικο να βγάλει τέτοιο story. Και γενικότερα μπορεί να του φαίνεται αφύσικο να βγάζει story. Ε, Εμά να... μα φαίνεται ναι. normal γιατί το έχουμε κάνει χιλιάδε φορέ. Πολλέ φορέ. Είναι όπω ακριβώ μια προσέγγιση. Τι σου έχω πει ότι όταν να κάνει την πρώτη προσέγγιση, γενικότερα όταν είσαι αρχάριο, σου φαίνεται μεγάλη υπόθεση να προσεγγίζει. Δεν σου είναι φυσικό. Είναι απολύτω λογικό αυτό, αλλά υπάρχει μόνο ένα τρόπο να εξοικειωθεί με την όλη διαδικασία. Να το κάνει. Στην αρχή θα το κάνει λίγο λάθο, θα θα είναι λίγο άβολο. Οκ, okay, αλλά κάνοντά το, το μαθαίνει και φυσικά ζητά και βοήθεια. Έτσι. Δηλαδή, σκέψω ότι πολλοί μαθέ μου μου ζητάνε βοήθεια ακόμα και σε αυτό. Στο πώ να χτίσουν και το προφίλ στο Instagram, να χτίσουν την online παρουσία του. Μην διστάζει να ζητήσει βοήθεια. Έτσι. Ναι, ουσιαστικά όλα από εκεί που ξεκίνησα να είναι μικρά Δήματα, baby steps που λέμε. Δηλαδή δεν μπορεί να πα και να πει ότι. Α το πούμε από το, από το κομμάτι του γυμναστηρίου που είμαι εγώ, α πούμε. Δεν μπορεί να πα και να πει ότι θα κάνω 200 κιλά στην άδεια απευθεία. Πρέπει να ξεκινήσει να κάνει 5 κιλά, 10 κιλά. Την παρά μόνο στην αρχή, τίποτα. 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά, 30 κιλά, 40 μέχρι να φτάσει στα 200. Έτσι πάει και εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να πα και να πει. Αν μπει μέσα, Στόρι! Για να τα γαμίσει όλα. Είναι λογικό ότι θα είναι άβολο για σένα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Μπορεί και να μπορέσει και να με βγάλεις λάθο, okay. αλλά τα στατιστικά λένε ότι είσαι ένας αρχα... αν είσαι ένα αρχάριο και να το κάνει, θα είναι αρκετά περίεργο. <coughs> Οπότε, συγγνώμη, μπορεί να οδηγήσει στην... το να χάσει κιόλα την κοπέλα επειδή θα είσαι υπερβολικά τράιχαρ mm. και θα πει: Θα κάνω αυτό που είπε ο Μιχάλη στο βίντεο και θα πάω να κάνω story κτλ. Ξεκινά σιγά σιγά. Όλα στη ζωή είναι μαραθόνε, δεν είναι σπριντ. Έχει καιρό μπροστά σου. Κάνε το βήμα 1. Το βήμα ένα είναι να πάρω ένα βγάλα μπούμεραν. Το δεύτερο είναι να βγάλω ένα βίντεο από να πω έλα πε γεια. Να είναι λίγο περίεργο, να λογικό είναι να, είναι περίεργο. Μετά είναι να πει βγάζω story τώρα, α, κάνε γεια. α κάνω και γεια. Μέχρι να φτάσει στο σημείο μετά από 20, 30, 50, 100 φορέ, αλλά λόγω άνθρωπο που είσαι και πόσο γρήγορα μαθαίνει, πόσο fast learner είσαι, αυτό που λέμε. Μετά να είσαι τόσο άνετο να βγάζει απλά το κινητό και να μην συμβαίνει τίποτα, να μην λε καν τίποτα εσύ και από εκεί που καταλαβαίνει πότε είναι η ώρα να το κάνει αυτό, να καταλαβαίνει και άλλο ότι να νιώθει μάλλον την οικειότητα μαζί σου και χωρί να μιλά κανένα έρχεται πάνω σου. Και να, να ποζάρει μόνη τη. Ναι, μπορεί να φτάσει αυτό το σημείο εννοείται. Αλλά θέλει χρόνο. Μην, μην τρελαίνει από τώρα και λε. Μου είπαν να βγάλω story, βίντεο, άρα πάμε. Σιγά σιγά. <coughs> και κάτι τελευταίο όσον αφορά τώρα το κλαμπ, την προεπιλογή στο κλαμπ. Πώ μπορεί, ακόμα και αν δεν έχει ήδη κοπέλε στη ζωή σου και δεν έχει παρέα με κοπέλε, πώ μπορεί να επικοινωνήσει προ επιλογή. Να δείξει δηλαδή στι υπόλοιπε γυναίκε στο κλαμπ ότι είσαι ένα τύπο ο οποίο έχει αποδοχή από γυναίκε. Πάρα πολύ απλό. Μπαίνοντα στο κλαμπ, προσεγγίζει και η πρώτη σου δεν χρειάζεται να είναι super wow και δεν χρειάζεται να τι κρατήσει πάρα πολύ. Μπορείς Κάτι το οποίο λέω σου είναι αυτό <laughs> ακριβώ. Ότι πε ένα γεια, yeah, κάνε ένα high five, μίλα σύντομα για 20, 10, 20, 30 δευτερόλεπτα και πε στι κοπέλε που προσέγγισε στην αρχή, ότι ξέρει τι. Α, μόλι είδα μία φίλη μου, πάλι εγώ να τη χαιρετήσω και μπορεί να σε δω αργότερα. Χάρηκα που σε γνώρισα. Πα στην επόμενη κοπέλα. Η επόμενη κοπέλα δεν μπορεί να ξέρει αν είσαι την πρώτη κοπέλα που προσέγγισε, την ήξερε ή αν την προσέγγιση τώρα στο κλαμπ, αλλά πιθανότατα, αν σε έχει δει να μιλά μαζί τη και να τη χαιρετά και να μιλάτε σύντομα, πιθανότατα θα σκεφτεί ότι απλά είναι κάποια γνωστή σου, κάποια φίλη σου, και ότι είσαι κοινωνικό τύπο, ότι είσαι ένα τύπο που συναναστρέφεται με γυναίκε. Άρα, λοιπόν, κάνει αυτό στην αρχή στο κλαμπ, μία, δύο, τρει φορέ, μία, δύο, τρει, τέσσερι-πέντε προσεγγίσει, είναι πολύ πιθανό κιόλα κάποια από αυτέ τι προσεγγίσει να πάει καλά και σκέψει ότι ήδη έχει δημιουργήσει μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον προεπιλογή. Συν ότι με αυτόν τον τρόπο κάνει και warm-up, κάνει ζέσταμα και αρχίζει και νιώθει όλο ένα και πιο κοινωνικό μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι. Και κάτω αυτό, δοκίμασέ το και θα δει ότι πραγματικά θα αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπο που περνά τα βράδια όταν βγαίνει σε ένα κλαμπ. Και φυσικά για όλα αυτά, πολύ πιο αναλυτικά και πολύ πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε και σε ένα σεμινάριο το οποίο κάνουμε με τον Blizz, το οποίο θα γίνει μέσα στι επόμενε εβδομάδε. Συγκεκριμένα θα γίνει στι 28 Μαου, ημέρα Σάββατο. 6 το απόγευμα, 5 νομίζω, 5 ώρα ξεκινάμε το απόγευμα, μέχρι 11, αλλά προφανώ είναι πολύ πιθανό να κρατήσει περισσότερο. Θα βρει όλε τι πληροφορίες κάτω στο link στην περιγραφή. Ωστόσο, οι θέσει είναι περιορισμένε. Δεν ξέρω τώρα που έχει βγει το βίντεο αν ε, θα έχουν συμπληρωθεί ή όχι, αν υπάρχουν πολλέ καινέ θέσει. Επομένω, τώρα με το που άκουσε ότι γίνεται αυτό το σεμινάριο, αν είναι πρώτη φορά που το ακού, μπε όπω μα οπωσδήποτε. Και επίση θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και άλλου τρόπου που mm -hmm. μπορεί να είσαι pre-selected, Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο. Και τρόπου, και τρόπους, ρε φίλε, που δεν μπορούμε <coughs> να πούμε και στο YouTube δημόσια. Έτσι, γιατί και αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε extreme πράγματα στο YouTube. καλώς ή κακό. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει επίση και να σκεφτεί είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρει μόνο γυναίκε μέσα σε ένα club για να φαίνεται ότι είσαι pre-selected Σαν άνθρωπο. Ναι, okay. Ή να είναι ο τύπο, ξέρει τι κάνουν άλλοι. <coughs> να είσαι ο τύπο που καλεί πέντε φίλε του και ανοίγει μπουκάλι και πληρώνει όλο το τραπέζι αυτό. Απλά για να φαίνεται ότι έχει γκόμενε. Ναι. Γιατί πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται ούτε καν να επενδύσει τόσα πολλά λεφτά, ούτε να κάνει το άλλο ακραίο να νοικιάζει γκόμενε, να νοικιάζει βίζε. Που τα κάνουν αυτά πάρα πολύ τύποι. Ούτε δηλαδή, κάνει. για παράδειγμα, α πω χοντρικά το δικό μου παράδειγμα, αν δεν έχω γυναίκε τι οποίε τι ξέρω στο κλαμπ ή μπορεί να μην σκάσω μύτη με μια γυναίκα σε ένα κλαμπ, ωραία. Το δικό μου παράδειγμα το οποίο θα αναλυθεί πολύ περισσότερο σε σεμινάριο, θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πφ, φύγε. <laughs> <laughs> θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε για αυτό το σεμινάριο. Και είναι ότι όταν είμαι, α πούμε, στη Λάρισα, εδώ πέρα, αν μπω σε ένα κλαμπ, πέφτουν πάνω μου 10 γνωστοί μου να με χαιρετήσουν. Οι οποίοι δύο είναι αυτοί που έχουν το κλαμπ. οι άλλοι δύο είναι αυτοί που είναι γνωστοί που έχουν ένα μαγαζί. Ο άλλο είναι ένα ο οποίο έχει μια καφετέρια και είναι πάρα πολύ γνωστό. Δηλαδή, έχω το προσελέξον και αυτού. Βλέπουν high value άτομα να με χαιρετάνε. Άτομα τα οποία του ξέρουν στη Λάρισα. Άτομα τα οποία ξέρουν ότι είναι cool τύποι. Άρα, με βλέπουν, γυναίκε και λένε: Όπα. Τον χαιρέτησε ο Νίκο ε, αυτόν. Ποιο είναι αυτό. Μετά. Ο, ο ποιο τον χαιρέτησε αυτόν. Κάτι παίζει. Τον ποιον, κάποιος ξέρουν ποιο είναι. είναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να σε ξέρουν γυναίκε για να είσαι preselected ουσιαστικά. Απλά σε αυτό συγκεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί είναι και το πιο δύσκολο έτσι. Βέβαια και πάλι δύσκολο είναι να γνωρίζει high value ανθρώπου γιατί πρέπει να είσαι ένα high value άνθρωπο για να γνωρίσει τέτοιου ανθρώπου. Και αυτό ήταν ο στόχο του σεμιναρίου. Ο στόχο του σεμιναρίου είναι να γίνει ο άντρα που πάντα ονειρευόσουν, να γίνει ένα high value άνθρωπο, ένα high value άντρα. Ένα άντρας που όλοι θέλουν στον κοινωνικό του κύκλο. Ένα άντρας που τον βλέπει, τον έχει στην παρέα και νιώθει ότι φακ, θα ήθελα να μάθω περισσότερα γι' αυτόν. Πώ έφτασε εδώ πέρα, τι ακριβώ κάνει στη ζωή του, ενδιαφέρον, Γι' αυτό πρέπει να έρθει στο σεμινάριο για να μάθει πολύ παραπάνω πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα, σχετικά με άλλα θέματα που έχουμε μιλήσει. Και γενικότερα να μα ρωτήσει το τι έχει, γιατί θα κάνουμε και QA δύο ώρε τουλάχιστον εκεί πέρα και θα λυθούν όλε οι απορίε. Και θα μάθει όλου του τρόπου έτσι ώστε να μπει στο μονοπάτι να γίνει αυτό ο μεγάλη υψηλή αξία άντρα. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω. Αυτά λοιπόν, σε περιμένουμε στο σεμινάριο. Link από κάτω. Τσέκαρε μα και στα social media αν δεν μας έχει τσεκάρει. Θα βγάψω εδώ πέρα και το Instagram του θα Υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Το δικό μου το ξέρει. Το πετάω και κάπου εδώ πέρα. Εννοείται like στο βίντεο. Subscribe αν είσαι καινούριο και βλέπει πρώτη φορά κάποιο βίντεο. Αν και Παίζει και το άλλο, πρέπει να το πω λίγο, γιατί μπαίνω στα YouTube Analytics και βλέπω ότι το 50% των views είναι από άτομα που δεν έχουν κάνει subscribe. Που σημαίνει ότι πολλά άτομα βλέπουν τα βίντεο και δεν κάνουν subscribe. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα. Πάτα ένα γαμμένο κουμπάκι, πάτα και το καμπανάκι από δίπλα. Ε. Και όλα κομπλέ. Ε. Λοιπόν, αυτά έτσι. Σε περιμένουμε στο σεμινάριο. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Αν δεν τα πούμε, εσύ Χάνε, στην τελική. Το σεμινάριο θα γίνει με ή χωρί εσένα αλλά θα χαρούμε Είμαστε φυσικά. Pre like Είμαστε preselected, ναι, αλλά θα χαρούμε <laughs> να σε δούμε. <laughs> Πέρα από την πλάκα, θα χαρούμε <laughs> να σε δούμε και να σε γνωρίσουμε από κοντά και να ακούσουμε και τι ερωτήσει σου. Αυτά λοιπόν, Μάγκε, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να σε καλά, για χαρά. Perfect, perfect, perfect.